Με λίγη φαντασία, η κάθε στιγμή του ταξιδιού μας μπορεί να γίνει και ένας πλανησμός. Τώρα, αν με ρωτούσα εγώ, τι ακριβώς είχε στο μυαλό του ο εφευρέτης της πρώτης κλεψίδας, ο Αιγύπτιος, δεν νομίζω ότι ήθελε να μας αναφώσει με τους εμείς. Νομίζω μάλιστα ότι με βλέπε αρκετά ρηματικά. Μάλλον είχε χαρά και ήθελε να συντονίσει την κοινωνία. Όπως ακριβώς ένας μαέστρος συντονίζει μια ορχήστρα και θέλει να την να παίξει μαζί μουσική, όχι να τους άκουσα. Κάποτε λοιπόν, ίσως αυτός να ήταν ο πρώτος χρονολογιός και αντιλαμβανόμαστε ότι ο χρόνος είναι το χρόνο της συνάδελφης μια φέδευση. Είμαι ποσό ίσως. Thank you.